Θέλω να επισημάνω ότι πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση του κοινού, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει τρομολαγνία. Η Ιταλία, για παράδειγμα, που είναι το επίκεντρο που έχει τους περισσότερους θανάτους αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα και ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιεύσουμε, έχει γίνει δεκτό στο JAMA Internal Medicine και θα δημοσιευτεί σε 5 μέρες μαζί με τους επικεφαλείς της ομάδας της Ιταλίας, δείχνουν ότι οι θάνατοι στην Ιταλία φέτος από κορονοϊό είναι πολύ λιγότεροι από τους λιγότερους θανάτους που είχαν οι Ιταλοί τους τελευταίους 3 μήνες. Λόγω χαμηλών θανάτων από παραδοσιακή κλασική γρίπη. Τι σημαίνει αυτό? Υπήρχε ένας ευάλωτος πληθυσμός ηλικιωμένων κυρίως ατόμων και ατόμων ευπαθών που φέτος για 3 μήνες περίπου πολύ λίγοι από αυτούς πεθάνανε από γρίπη. Οι άνθρωποι αυτοί θα πεθαίνανε πιθανότατα πολύ γρήγορα. Ήρθε λοιπόν ο κορονοϊός ξαφνικά και κάλυψε αυτό το κενό θανάτων που είχε αφήσει πίσω η γρίπη φέτος. Είναι κάτι το οποίο, αν δείτε τα δεδομένα, καμία χώρα στην Ευρώπη, εκτός από την Ιταλία, δεν έχει αύξηση θανάτων πέρα από το φυσιολογικό για την εποχή. Οι περισσότερες μάλιστα είναι κάτω από το φυσιολογικό για την εποχή, με μόνη εξαίρεση στην Ιταλία, που την τελευταία εβδομάδα δείχνει μία μικρή αύξηση σε σχέση με το τι παραδοσιακά σημαίνει κάθε χειμώνα, όπου οι θάνατοι αυξάνονται κατά 30%. Φέτος υπάρχει μια τέτοια κορύφωση, η οποία είναι μικρότερη από την κορύφωση του 2016-2017. Ναι. Το γεγονός όμως ότι αρπάζει και νεαρότερους, όχι, βλέπαμε στο Βέλγιο 12 χρονών κοριτσάκι. Είναι μεγάλη παραπλάνηση. Μιλάμε, όπως σας είπα, πιθανότατα για 50-80 εκατομμύρια κρούσματα. Τα 800.000 που βλέπουμε είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει τεράστια βαθμίδωση ηλικιακή. Παιδιά μέχρι 10 ετών πρακτικά δεν έχουμε δει κανένα θύμα. Νέους έχουμε δει θύματα, σχεδόν όλοι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που καταλαβαίνετε ότι μέσα σε 80 εκατομμύρια πιθανών κρούσματα θα υπάρχουν κάποιες μονήρες εξαιρέσεις, πιθανόν είναι άτομα τα οποία δεν γνωρίζανε ότι είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Να. Επίσης πρέπει να τονίσω ότι το χειρότερο που μπορεί να κάνει κάποιος στο πλαίσιο μιας υιογενούς λίμωξης, ειδικά του αναπνευστικού, είναι να στρεσάρει ανθρώπους, ειδικά ευάλωτους ανθρώπους. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το στρες επηρεάζει την απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος και προδιαθέτει τόσο σε μόλυνση όσο και σε κακή έκβαση κατά τη διάρκεια της μόλυνσης από ένα τέτοιο ιό. Πείτε μου λοιπόν και είναι για τα... Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να μην πέσουμε σε κατάσταση πανικού. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Πείτε μου και για το εμβόλιο και τις προσπάθειες που καταβάλλουν. Το εμβόλιο, υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που προσπαθούν να αναπτύξουν εμβόλια. Υπάρχουν ασθενείς εθελοντές που ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε κλινικές δοκιμές για εμβόλιο. Έχω συγκρατημένη αισιοδοξία. Καταλαβαίνετε ότι ένα εμβόλιο θα πρέπει να ελεγχθεί εξαντλητικά, μάλιστα θα έλεγα, να, και μετά να παραχθεί σε ένα μεγάλο αριθμό. Δεν θα λύσει το εμβόλιο το οξύ πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα στις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες που πρέπει να το λύσουμε με μέτρα δημόσιας υγείας. Επίσης θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί οι κορονοϊοί μας είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Όχι ο συγκεκριμένος κορονοϊός, αλλά άλλα μέλη της οικογένειας των ίδιων ιών. Έχουν γίνει προσπάθειες ανάπτυξης εμβολίων, γιατί οι κορονοϊοί πλήττουν εκατομμύρια ανθρώπων κάθε χρόνο και σκοτώνουν αρκετές χιλιάδες κάθε χρόνο. Απλώς κανένας δεν ασχολείται με αυτό μέχρι τώρα. Οι προσπάθειες που γίνανε στο παρελθόν δεν ήταν όμως επιτυχείς. Και κάποιες από αυτές μάλιστα οδηγήθηκαν σε πλήρη αποτυχία, γιατί τα εμβόλια που φτιάχτηκαν σε μοντέλα κορονοϊών ζώων δημιουργούσαν υπερευαισθησία, με αποτέλεσμα όταν το ζώο βρισκόταν να εκτεθεί στον κορονοϊό, είχε χειρότερη απάντηση, πέθαινε, ενώ θα πήγαινε ίσως όχι τόσο άρα άσχημα. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε. Άρα από την κουβέντα πρέπει, μαζί λοιπόν, σας καταλαβαίνω υπομονή, αυτοπροστασία και ψυχραιμία. Σας ευχαριστώ ψυχραιμία, πολύ. Κυρίως ψυχραιμία. Σας χαιρετώ. Και να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.